Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να γυρίσω βίντεο, αλλά δεν έχω ιδέες. Και αποφάσισα να ανοίξω την κάμερά μου και να κάνω vlog. Προς το παρόν πίνω το καφέ μου το πρωινό και πρέπει να κάνω κάποιες δουλειές στο σπίτι σήμερα. Όχι εξωτερικές δουλειές σήμερα. Και πρέπει να διορθωθούν δύο πράγματα μέσα στο σπίτι. Το ένα είναι αυτή η τηλεόραση, εδώ. Αυτή. Η οποία έχει αλλάχτεί δύο φορές μέχρι τώρα. Και πρέπει να ξανααλλαχτεί. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να έρθει ο Γιάννης και να τσεκάρει το πλυντήριο των ρούχων, διότι εχθές έβγαλε νερά από κάτω. Και δεν θέλω να φανταστώ ότι μπορεί το πλυντήριο των ρούχων να χρειαστεί αλλαγή. Πραγματικά, δεν θα ήθελα να το φανταστώ. Δέσμευσα στο μπάνιο και ήταν γεμάτο νερά, τα οποία στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω αν έχουν τρέξει από το καζανάκι ή αν έχουν βγει από το πλυντήριο. Τελικά ήταν από το πλυντήριο. Και ναι, εντωμεταξύ πείτε μου, σας παρακαλώ δηλαδή, πώς γίνεται να μαζεύονται τόσα ρούχα το χειμώνα για πλήσιμο. Δηλαδή, εκεί που αδειάζει το καλάθι με τα άπλυτα, εκεί ξανά είναι γεμάτο. Δεν ξέρω αν η διαδικασία του vlog θα μου αρέσει, δεν ξέρω αν είναι κάτι που μπορώ να κάνω. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν πολύ χαρισματικά και άνθρωποι που απλά βαριέσαι κιτρά να παρακολουθείς τα vlog τους, και δεν μιλάω μόνο για Ελληνίδες ή για ξένες YouTuber, μιλάω και για τα δύο. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω όλη τη βδομάδα να βλογκάρω με την κάμερά μου. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, αυτό σημαίνει ότι έχουν μείνει 11 μέρες για τα Χριστούγεννα. Απίστευτο. Θα προσπαθήσω να κάνω έτσι λίγο vlog, να σας έχω μαζί μου για μία εβδομάδα, να δω αν μου ταιριάζει, μπορεί αυτό το βίντεο που γυρίζω να μην ανέβει καν. Θα δείξει, δεν ξέρω. Ναι, προς το παρόν αυτά, θα σας δω σε λίγο. Στα μάτια. Εκεί κοιτάς. Ναι. Εδώ, εκεί κοιτάς. Εκεί κοιτάς. Εκεί κοιτάς. Λοιπόν, είναι πολύ αργότερα τώρα, η τηλεόραση αλλάχτηκε, ήρθε η καινούρια. Το πλυντήριο τι έσφιξες? Το ρακόρ πίσω του νερού. Το ρακόρ του νερού, τα πλυντήρια πλένουν και πρέπει να απλωθούν. Και μετά εγώ θα δω μια χριστουγεννιάτικη ταινία. Θα κοιμηθείς? Ναι, εγώ θα κοιμηθώ. Θα σας δούμε πιο μετά. Και όσο περιμένω το πλυντήριο να τελειώσει για να δω τη χριστουγεννιάτικη ταινία και θέλω να δω το Polar Express που δεν το έχω δει ποτέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τέτοιες ταινίες, του Γιάννη καθόλου, οπότε συνήθως δεν συμφωνούμε σε αυτές τις ταινίες. Τέλος πάντων, θέλω να τελειώσει το πλυντήριο, να το απλώσω για να κάτσω με την ησυχία μου να απολαύσω σχεδόν 2 ώρες ηρεμίας. Είμαι τόσο παράξενη που δεν μου αρέσει ούτε το τηλέφωνο να χτυπάει την ώρα που παρακολουθώ μια ταινία, γιατί δεν ξέρω αν εσείς το παθαίνετε, αλλά εγώ όταν παρακολουθώ μια ταινία αφοσιώνομαι πλήρως την ταινία και δεν θέλω να μου αποσπά τίποτα την προσοχή. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα δώρο που παρέλαβα και είναι από αυτό εδώ το μαγαζί. Facebook που μπήκα είδα ότι πολλές από εσάς το ξέρετε και σε πολλές από εσάς αρέσει. Και λοιπόν, για μένα είχε, για να δω που βλέπετε, αυτό εδώ το άρωμα που είναι μια αντιγραφή ενός αρώματος από την εταιρεία Lalique και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και επίσης αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα δικό τους άρωμα χριστουγεννιάτικο, βγήκε μόνο για τα Χριστούγεννα και μυρίζει μοναδικά, υπέροχα. Μου αρέσανε πάρα πολύ τα αρώματα αυτά και θέλω σίγουρα να δοκιμάσω και άλλα.
Αυτή η ώρα της ημέρας, η ώρα είναι 4:20. Είναι η πιο αγαπημένη μου ώρα γιατί σημαίνει ότι έχω τελειώσει όλες τις δουλειές του σπιτιού και μπορώ να χαλαρώσω, εάν δεν έχουμε κανονίσει κάπου να πάμε. Μου έχετε ζητήσει αρκετές από εσάς να σας δείξω τη διακόσμηση των Χριστουγέννων και η αλήθεια είναι πως δεν το έχω κάνει, γιατί δεν έχω κάνει και τίποτα πολύ διαφορετικό φέτος και ούτε έχω διακοσμήσει αυτό το δωμάτιο σχεδόν καθόλου, εκτός από αυτό εδώ το υπέροχο δεντράκι, το οποίο δεν νομίζω ότι η κάμερα δείχνει πόσο ωραίο είναι. Ναι, αυτό από να δω εάν τελείωσε το πλυντήριο. Να το απλώσω για να δω την ταινία μου. Όταν ξεκίνησα αυτό το vlog ήταν Δευτέρα 14 του μήνα και σήμερα είναι η 19 ή 18, πάντως είναι Σάββατο και δεν έχω βλογκάρει όλη την εβδομάδα για τον εξής λόγο. Κρέασαρε αυτό εδώ το λάπτοπ. Πήγα να το ανοίξω και η μισή οθόνη είχε καεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να επεξεργαστώ ένα βίντεο και δεν μπορώ να το ανεβάσω και στο ίντερνετ. Οπότε έκανα λίγο υπομονή για να μπορώ να δω τι θα κάνω με υπολογιστή. Πήρα καινούργιο λάπτοπ, το έχω τώρα μέσα στην κουζίνα και λίγο το επεξεργάζομαι. Βέβαια είναι πολύ κρίμα γιατί μέσα σε αυτήν την εβδομάδα πήγα για ψώνια, ψώνισα τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Τι άλλο έκανα, πήγα για λέιζερ, πήγα στο IKEA, έκανα πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από ένα απλό vlog, αλλά δυστυχώς, επειδή πίστευα ότι δεν θα έχω τρόπο να ανεβάσω αυτό το βίντεο, δεν τράβηξα και σχεδόν καθόλου υλικό, αλλά και να είχα τραβήξει θα είχε χαθεί μέσα στον υπολογιστή. Αυτά ήθελα να σας πω. Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο, λίγο ασχολήθηκα με τον υπολογιστή μου το πρωί. Προσπαθώ να βρω λίγο άκρη, να κάνω τις σωστές συνδέσεις σε ένα πρόγραμμα που είχε antivirus δωρεάν κτλ. Είμαι και λίγο... με πιάνει πολύ άγχος όταν ασχολούμαι με τέτοια θέματα και κάνω και βλακίες. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πάω να μαγειρέψω και θα σας δω πάλι σε λιγάκι. Γιάννη, τι μου έφερε δώρο η Βασίλης για τα Χριστούγεννα? Ένα λάπτοπ. Dell. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα δώρο που θέλω να στείλω στη μαμά μου. Ελπίζω, πρέπει να πάρω μια σωστότερη σακούλα και ετικέτα για να γράψω τη διεύθυνσή της. Ελπίζω μέχρι να ανέβει αυτό το βίντεο να το έχει λάβει αυτό το δώρο, γιατί δεν ξέρει ότι θα το λάβει. Αυτό και επίσης, πριν ξεκινήσω να μαγειρέψω, θέλω να σας δείξω ένα καινούριο στόχο για το 2016 που έρχεται. Και αυτό είναι ένα ημερολόγιο και στέλνω και ένα και στη μαμά μου, το οποίο είναι κάθε σελίδα και μία ολόκληρη εβδομάδα και νομίζω ότι θα με βοηθήσει να είμαι λίγο πιο οργανωμένη και να κανονίσω να πάω και σε όλους αυτούς τους γιατρούς που έχω να πάω. Μ' ακούς? Αυτό είναι το καινούριο λάπτοπ. Και τώρα είμαι εδώ στην κουζίνα και θα ξεκινήσω να μαγειρεύω. Μακαρόνια με σάλτσα.
Είναι πολύ αργότερα τώρα και έχω μαγειρέψει και ετοιμάζομαι να δουλέψω λίγο στον υπολογιστή. Στην ουσία να κάνω edit αυτό το vlog και να τακτοποιήσω κάτι αρχεία που πέρασα μέσα με φωτογραφίες και τα λοιπά από τον έναν υπολογιστή στον άλλον. Και την ώρα που ετοιμαζόμουν να το κάνω αυτό, άκουσα φωνές από την πίσω μεριά του σπιτιού και ήρθα να δω ποιος είναι. Μαζευτεί. Και ετοιμάζομαι να δουλέψω εδώ στην κουζίνα και μετά από πάρα πολύ καιρό πίνω κοκακόλα. Πιο παλιά δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς να πιω λίγη κοκακόλα, τώρα την έχω κόψει και πίνω σπάνια. Επίσης θέλω να σας πω για αυτό εδώ το κεράκι από το IKEA. Αυτό εδώ, το οποίο θα σας το δείξω. Είναι αυτή εδώ η σειρά. Σας την έχω ανεβάσει και σε φωτογραφία στο Instagram και στο Facebook. Μυρίζουν τέλεια. Και από εκεί που το IKEA τα είχε 1,29 και νομίζω και είναι 25 ώρες, τώρα τα έχει βάλει μόλις 1,09 ευρώ. Οπότε έχω λίγο στοκάρι γιατί μυρίζουν απίστευτα βατόμουρα και cranberries μαζί με κρέμα. Είναι μια μυρωδιά που δεν υπάρχει. Τα παιδεία παίζει και ξέρω ότι αυτό το φως είναι χάλια, αλλά πήρα ψεύτικες βλεφαρίδες για τις, νομίζω ότι αυτές που πήρα είναι πολύ φυσικές και δείχνουν πάρα πολύ ωραίες, δεν ξέρω πως, να, νομίζω εδώ το βλέπετε. Και επειδή έχω να βάλω, τα φρύδια μου είναι κόκκινα γιατί μόλις τα έβγαλα. Τα φρύδια μου, το σημαίνω ότι υπάρχει από φρύδια. Και επειδή είχα να βάλω βλεφαρίδες από τότε που πήγαινα στη σχολή, δηλαδή μιλάμε εδώ και 11 χρόνια, είπα να το δοκιμάσω πάλι σήμερα. Νομίζω ότι έκανα πολύ καλή δουλειά. Ναι. Αυτά, στην ουσία τα παιδιά παίζει. Ετοιμάζομαι σε λίγο να μπορώ να κάνω ένα μπάνιο και θα χρησιμοποιήσω μία μάσκα. Είναι συγκεκριμένη από την Beauty Formulas Glorious Matte Facial Mask που ελέγχει την επιδερμίδα που βγάζει λιπαρότητα, έντονη λιπαρότητα στη ζώνη του TAF και ανοίγει τους πόρους και τους καθαρίζει. Την έχω χρησιμοποιήσει κανένα 2-3 φορές τον τελευταίο καιρό και μπορώ να πω ότι μου αρέσει αρκετά, γιατί όντως νιώθω ότι καθαρίζει την επιδερμίδα και ήταν και σε πολύ καλή τιμή. Και ήθελα να σας δείξω και κάτι άλλο, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι είναι. Θυμήθηκα. Και επειδή αυτό το μήνα δεν έχω κάνει και πάρα πολλά βίντεο και σίγουρα δεν έχω κάνει βίντεο με αγαπημένα να βρω φως. Ναι, θέλω λούσιμο. Θέλω να σας δείξω ένα προϊόν το οποίο πραγματικά, επειδή έρχονται οι γιορτές και μπορεί κάποιος να ψάχνετε ένα πολύ καλό προϊόν, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να το δείξω και να κάνω χρήση σε κάποιο βιβλίο. Λοιπόν, είναι από την εταιρεία Flormar, που το, εδώ, και είναι μολύβι για τα, όχι μολύβι, είναι eyeliner και πραγματικά είναι το καλύτερο προϊόν που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ για τα φρυδία. Το αποτέλεσμα που δίνει είναι super, super. Και επειδή έρχονται γιορτές και πολλές από εσάς ψάχνετε να βρείτε τέτοια προϊόντα γιατί να θυμόσαστε ότι στο μακιγιάζ πάντα η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Από μακριά μπορεί να δεις ένα πρόσωπο βαμμένο και να είναι πολύ ωραίο βαμμένο. Το όνομα θα το κοιτάξεις από κοντά, θα καταλάβεις τις ατέλειες. Ενώ όταν είναι στοχευμένα, περιποιημένο το φρύδι, τα κοψίματα στο πρόσωπο, είναι αυτή η διαφορά στο επαγγελματικό μακιγιάζ. Από μια κοπέλα που έχει βαφτεί, ωραία, δεν αντιλέγω, αλλά είναι αυτή η διαφορά, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά στο επαγγελματικό μακιγιάζ. Τι άλλο ήθελα να σας πω, αυτό, βασικά η επιδερμίδα μου είναι πάρα πολύ χάλια από το λέιζερ.
αλλά θα συνέλθει. Ναι, νομίζω ότι θα τελειώσω αυτό το, νομίζω, βαρετό vlog εδώ και πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα κάνω πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα που θα καταφέρω να τα μοιραστώ μαζί σας. Αν σας αρέσουν τα video vlogs, να μου το αφήσετε στα σχόλια από κάτω ή απλά κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, θυμήθηκα τι άλλο θέλω να σας πω και θα κάτσω για να σας το πω αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τις φωτογραφίες που ανέβασα την ημέρα της βάπτισης, την ημέρα που έγινα νονά, γίναμε νονή με το Γιάννη. Πραγματικά, η αγάπη σας, τα like σας σε αυτή τη φωτογραφία και σε αυτή που ανέβασα εγώ και σε αυτή που ανέβασε η κουμπάρα μου, τι να πω, ειλικρινά με ξεπερνάει κάποιες φορές. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες για τις ευχές σας και για τα καλά σας λόγια. Επίσης, να ευχαριστήσω όλες εσάς που μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε αν είμαι καλά, γιατί άργησα να ανεβάσω βίντεο κτλ. Τους εξήγησα τους λόγους στην αρχή αυτού του βίντεο. Τι άλλο να σας πω. Τίποτα άλλο. Αυτά θα τα πούμε πάλι πολύ πολύ σύντομα. Ναι. Φιλάκια πολλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.